πάμε σε μια δήλωση με την οποία θα μας ξεκινήσεις, Μανώλη, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Τσαβούσογλου, γιατί έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες με τη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό, τον Τζο Μπάιντεν. Βλέπουμε ότι η Τουρκία στις βασικές γραμμές που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο δεν κάνει βήμα πίσω. Δεν κάνει βήμα πίσω. Εγώ ήθελα, επειδή αγοράζω και τις εφημερίδες πρωί-πρωί, ήθελα να σας δείξω και πώς διαβάζω και τις δηλώσεις του Μητσοτάκη στην Χουριέτ. Μητσοτάκης είναι δυνατός να επιλύουμε τα προβλήματα με τον διάλογο και το προβάλλουν από το θέμα. Και νομίζω έχει τη σημασία του ότι αυτή φορά προβάλλουν τον διάλογο οι Τούρκοι και τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη σε μεγάλο τρόπο. Και βεβαίως όμως από την άλλη και την πρόσκληση του Μακρόν στην Κύπρο για το. Το θέμα της Λιβύης, που οι Τούρκοι. Έτσι είχε πει ο Τούρκος Πρόεδρος. Θα δούμε αν θα πάνε. Όχι, έτσι δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος από εκεί πέρα. Μαρία, οι δηλώσεις που θα δείξουμε, προσέξτε, δεν είναι κλασικές δηλώσεις που τις βλέπεις μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Mm-hmm. Είναι μέσα από την Επιτροπή του Κοινοβουλίου που συζητείται ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών. Και εκεί βεβαίως έγιναν και πολλές διαμάχες με τους βουλευτές, με Τσαβούσογλου βουλευτές. Και εκεί ο Τσαβούσογλου αναφέρθηκε στην πολιτική της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι κάποιοι βουλευτές κατηγόρησαν τον Τσαβούσογλου και το Υπουργείο Εξωτερικών ότι έχει υποχωρήσει επειδή δεν πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Ο ίδιος είπε ότι στην Ανατολική Μεσόγειο δεν υποχωρούμε, λέει. Καθορίσαμε την υφαλοκρηπίδα μας και τα δυτικά σύνορα, αυτά τα σύνορα που έχουμε δει, που ισχυρίζεται η Τουρκία και λέει ότι φτάνουν μέχρι την ανατολικά της Κρήτης. Βέβαια υπάρχει το Ελληνο-Αιγυπτιακό, η Ελληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία που έχει δηλωθεί και αυτή στα σύνορα. Δεν το λέει αυτό ο Τούρκος Πρόεδρος, δεν το είπε αυτό στους βουλευτές του. Και βεβαίως είπε ότι έχει υπογραφεί με τη Λιβύη συμφωνία και ισχυρίστηκε ότι εμποδίζει η Τουρκία την Ελλάδα να εισέλθει σε εισαγωγικά, όπως τη λέει, τουρκική υφαλοκρηπίδα. Αυτή είναι η ισχυρισμή του, αλλά φαίνεται ότι ενοχλεί την αντιπολίτευση και κάποιους βουλευτές στο Κοινοβούλιο ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει αποσύρεται απλήρως από την Ανατολική Μεσόγειο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, όμως νομίζω όλος ο διάλογος που υπάρχει μέσα έχει τη σημασία του, γι' αυτό και θέλω να το δούμε. Doğan Tezgahımızın da herhangi bir yeri adımımız yoktur. Bakınız arkadaşlar, şimdi biz kıta sağlığımızın sınırlarını belirledik ve kaydettirdik. Doğru mu? Doğru. Bu çerçevede Batı sınırlarıyla beraber Libya ile anlaşma imzaladık mı? İmzaladık. Hem Libya hem de biz BM'ye kaydettirdik, dün kaydettirdik. Şimdi kıta sağlığımızı belirledikten sonra her an, her dakika mutlaka orasında bir sondaj ya da sismik araştırma yapmak zorunda değilsiniz. Orası sizindir. Siz orada ne zaman ihtiyaç duyarsa, ne zaman buradan bir çıkar, yani bir bulgu varsa doğal gaz konusunda, petrol konusunda gereğini yaparsınız. Peki ölçüsü nedir? Bu kıta sağlığınıza başkalarını siz buraya sokuyor musunuz? Hayır. Yunanistan kaç defa denedi, bizim kıta sağlığımıza girebildi mi? Giremedi, biz hakkımızı koruyoruz. Άρα πιέζεται και στο εσωτερικό τώρα από την αντιπολίτευση. Προφανώς πιέζεται γιατί σου λέει έχετε υποχωρήσει. Σου λέει δεν κάνετε έρευνες πια, δεν κάνετε γεωτρήσεις, δεν έχουν έρθει τα πλοία ξανά, ο Roots Race κλπ. Και αυτό λίγες ώρες μετά την κριτική που ασκήθηκε στον Τούρκο πρόεδρο ότι έτρεχε πίσω από τον Biden για να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί. Ακριβώς. Έχουν μαζευτεί πολλά. Έχετε δίκιο, διότι υπάρχει μια γενικά πίεση, επειδή ενδεχομένως να αλλάξει κάποιες πολιτικές της Τουρκίας το επόμενο διάστημα. Από τη μία προβάλλουν τον διάλογο του Μητσοτάκη, από την άλλη εδώ στο άρθρο της πολιτικής αναλύτριας της Νιλουγιουγιουμού στη Χουριέτ λέει ότι οι Έλληνες εξοπλίζονται με έντονο ρυθμό, αναφέρεται στα Ραφάλ, αναφέρεται στο ενδιαφέρον της Ελλάδος για τα F-35 μέσα σε αυτό το κλίμα και βεβαίως και την προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος αναφέρεται και σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία προσπαθεί να μπει στο πρόγραμμα των F-16 να προλάβει τις εξελίξεις, γράφει. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η αγωνία και βέβαια, η ανησυχία στην Τουρκία. Διότι η Τουρκία θεωρούσε ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες ή έστω λίγα χρόνια εκείνη καθόριζε τις εξελίξεις και η Ελλάδα ακολουθούσε. Τώρα γράφει εδώ ότι η Τουρκία προσπαθεί να ακολουθήσει την Ελλάδα. Η Ελλάδα τρέχει. Προσπαθεί να προλάβει τις εξελίξεις. Για να επαναφέρει την ίδια ρητορική, την ίδια και την ίδια ξανά και ξανά και ξανά, γιατί θα δούμε τώρα και τις γκρίζες ζώνες που τις επαναφέρει, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ πιεσμένη η Τουρκία. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Την ίδια ρητορική αναφέρει. Τα ίδια και τα ίδια μας λέει συνέχεια το τελευταίο διάστημα.
η πολιτική της Τουρκίας σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα δεν αλλάζει, όπως και της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης. Mm-hmm. Και αυτό φάνηκε στο θέμα των γκρίζων ζωνών, διότι οι βουλευτές, γι' αυτό και δείχνουμε από αυτή την κάμερα τις δηλώσεις, οι βουλευτές κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι στα νησιά, όταν ήταν νησιά εννοούν στο Αιγαίο, κατηγόρησαν τον Τζαβούσογλου ότι επέτρεψε ουσιαστικά να γίνει παράβαση των συνθήκων και οι Έλληνες να, έτσι όπως λένε οι ίδιοι, ναι, να καταλάβουν κάποια νησιά. Ο Τζαβούσογλου λέει κατά διάρκεια της διακυβέρνησης μας δεν συνέβη κάτι τέτοιο, συνέβη κατά τη διάρκεια της δικής σας εποχής. Ναι, ναι. Δηλαδή, ναι, αλλά το ζήτημα είναι ένα. Mm-hmm. Τα νησιά. Δηλαδή, ναι, και οι δύο πλευρές βλέπουν το ίδιο ζήτημα και λέει, δεν θέλω να αναφερθώ πολύ σε αυτό το ζήτημα, φρέσκα, γιατί είναι προσωπικό συμφέρον. Ορίστε. Φρέσκα, λέω, πράγματα. Γυρνάμε πόσα χρόνια πίσω. Πολλά χρόνια πίσω. Ας ευχηθούμε ότι ο διάλογος που αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης να επικρατήσει περισσότερο. Ήδη είχαμε και τον Τούρκο πρέσβη χθες που αναφέρθηκε και είπε ότι αν δεν καθορίσουμε τα χωρικά ύδατα, πώς μπορεί να πάμε στο δικαστήριο τη Χάγη. Αλλά mm-hmm. υπάρχει η ίδια Τουρκία που λέει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια. Mm-hmm. Δηλαδή, ωραία να λες ότι αυτό, αλλά από την άλλη λες στην Ελλάδα 6 μίλια. Mm-hmm. Άρα, πού πάει το πράγμα. Λοιπόν, για αυτό το λόγο ας δούμε και αυτές τις δηλώσεις και επαναδόμαστε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσαβούσογλου.